Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Καλημέρα Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Έλενα Θεοδόρου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία μας εκπομπή. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου. Ο καιρός φαίνεται γενικά έθριος. Έχει σχετικά λίγο κρύο, αλλά όχι όπως τις προηγούμενες μέρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε τα σχόλια, τις ιδέες σας, Νικολέτα. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και είμαστε και στο Facebook, μπορείτε να μας βρίσκετε και εκεί, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Να περάσουμε όμως να δούμε τα κυριότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Τα σημαντικότερα γεγονότα όμως που έχουν γίνει σαν σήμερα είναι τα εξής. Το 1931 η κυβέρνηση του Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Όπως φαίνεται και το 1931 είχαμε κακή κατάσταση οικονομική στη χώρα. Αργότερα, το 1944, στη διάρκεια της συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στην Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Αργότερα το 1944, την ίδια χρονιά, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις ημέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια επίσης κατέρευσαν. Να περάσουμε να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1940 είχε γεννηθεί ο μεγάλος Βρετανός μουσικός και μέλος των Beatles, ο Τζον Λένον, ο οποίος και πέθανε στις 8 Δευτέρου του 1980. Σαν σήμερα έχει πεθάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παραμείνει σύμβολο και είναι αγαπητός μέχρι και σήμερα. Το 1967 λοιπόν, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, επαναστάτης γνωστός που όπως είπαμε μέχρι και σήμερα δοξάζεται από τους σημερινούς επαναστάτες, ήταν επίσης και Αργεντίνος γιατρός. Είχε γεννηθεί στις 14 Σέκτου του 1928. Σαν σήμερα επίσης πέθανε ο Όσκαρ Σίγκλερ, γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία αυτή έχει γίνει γνωστή και από την ταινία «Η Λίστα» του Σίγκλερ, η οποία είναι μια πραγματικά καταπληκτική ταινία και σας προτείνουμε να τη δείτε. Και επίσης, σαν σήμερα έχει πεθάνει το 1978, ο Ζακ Μπρέλ, Βέλγος τραγουδοποιός. Τραγούδια του διασκεύασαν αργότερα πολλοί ροκ καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιβιντ Μπάουι, ο Άλεξ Χάρβι και ο Ρέι Τσάρλς. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 9η Οκτωβρίου. Να περάσουμε όμως να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Τέλος στα τεκμήρια για μισθωτούς συνταξιούχους. Πετρελοθέρμανσης. Προσμείωση φόρου 15%. Ο αγωγός φέρνει πιο κοντά Ελλάδα-Ισραήλ. Η γυναίκα που τα έβαλε με τη Χρυσή Αυγή. Στην υγειά των Νόμπελ. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Καρφιά στο ΙΚΑ για λευκή απεργία. Κατηγορώ Βρούτσι για ανοχή στην εισφοροδιαφυγή. Το σχέδιο καθάρισης του ΠΑΜΕ στο πέραμα. Αποκαλυπτική απολογία πανταζή. Στόχος της Χρυσής Αυγής, η κατάλυση της δημοκρατίας. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρυθμίσεις νέου τύπου προωθούν οι τράπεζες. Κούρεμα στους στόχους για κάρτες και καταναλωτικά. Πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών με μείωση επιτοκίων και διαγραφή τόκων που έχουν κεφαλοποιηθεί λόγω καθυστέρησης πληρωμών. Ενώ στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, εν ψυχρό εκτέλεσαν την Ελλάδα. Ήξεραν ότι θα προκληθεί μεγάλη καταστροφή, αλλά προχώρησαν για να σώσουν τους ιδιώτες πιστωτές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική, εκτός των στόχων, τα έσοδα και τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Εισπράξεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μεγαλύτερη υστέρηση. Μόνο 15 δόη κάλυψαν τις προβλέψεις. Έρχονται αλλαγές για τις τράπεζες. Στον αέρα ακόμη το 1 δις στις δόσεις. Στην εφημερίδα Η Αυγή διαβάζουμε πλήρης ευτελισμός Βουλής και Θεσμών. Πολιτικοί απατεώνες.
δεν κύρωσαν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μένει το λουκέτο στην ΕΡΤ. Θάβουν οριστικά τη λίστα Λαγκάρντ. Στην εφημερίδα Ελευθερωτυπία έθαψαν επίσημα την λίστα Λαγκάρντ και τις άλλες τέσσερις, την ώρα που κυνηγάν εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες. Ενώ στην εφημερίδα Ημερησία, νέα κεφάλαια για το χρηματιστήριο Αθηνών. Πόλος έλξης για τις τοποθετήσεις στις τραπεζικές συμμετοχές από Έλληνες και ξένους επενδυτές. Ασφαλής προορισμός για επενδύσεις στην Ελλάδα. Στην εφημερίδα Όριζος Πάστη, συμφωνίες για τα κέρδη του κεφαλαίου. Ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Κανένα όφελος για τους λαούς. Νέες αποφάσεις και δράση για την απεργία στις 23 Οκτώβρη. Ενώ στην εφημερίδα Η Καθημερινή, κατηγορία και κατάλυση πολιτεύματος. Οι ανακριτές ζήτησαν από τη Βουλή άρση ασυλίας τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και από το 2010 διαφωνούσαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην εφημερίδα των συντακτών, εξάντλησαν τον ποινικό κώδικα, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία, ληστεία, προστασία, εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή, στρατολόγηση ανηλίκων, ρατσιστικές πράξεις, εκρήξεις, σωματικές βλάβες. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, έρωτες, μίση και πάθη, ο πρώην της Πάολα, ζευγάρι με τη Σπανού, μήνυμα και λεκίδου για τον καρκίνο του μαστού. Αυτές ήταν οι κυριότερες πολιτικές αθηναϊκές εφημερίδες. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε και στις αθλητικές. Στην εφημερίδα Ο Πρωταθλητής, τρέλα καρεμπέ για Σάμαρη. Το προσωπικό ενδιαφέρον του Κριστιαν για τον Ανδρέα. Τα δίνει όλα για Λισαβόνα, ο Μασάντο. Θέλω να προλάβω να παίξω εναντίον της Μπιενφίκα. Στην εφημερίδα Η ώρα των σπορ, για αυτούς θα κάνω τα πάντα. Συγκλονισμένος ο Δημήτρης Μελισανίδης από την ανταπόκριση του κόσμου. Με τα γεμάτα γήπεδα όπου κι αν έχει παίξει η ΑΕΚ. Γιώργο Ψυχάρα, για πάντα ΑΕΚΑΡΑ, φώναξε όλος ο κόσμος στο στερνό αντίο στο Γιώργο Αμερικάνο. Στην εφημερίδα Life Sport, ντου, αποφασισμένη πολιτική ηγεσία για δυναμική επέμβαση ώστε να μπει φρένο στο αμόκ βίας των οργανωμένων στρατών. Ερευνάται και ο ρόλος αστυνομικών που κάνουν τα στραβά μάτια όπως με τους Χρυσαυγίτες. Ενώ στην εφημερίδα Η Πράσινη, ναός. Αποκάλυψη τώρα. Μόνο στην Πράσινη, λεωφόρος του επόμενου αιώνα. Στην εφημερίδα Η Γάτα, 6 σούπερ ευκαιρίες για τρελά κέρδη. Με Βραζιλία και Αμερική το σημερινό κουπόνι των 11 αγώνων. 2 άση, 3 χ, το ένα στο ημίχρονο και ένα διπλό στο σύστημα. Χορεύουμε σάμπα με άντερ και over. Και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ διαβάζουμε Ρομπέρτο, η Ατλέτικο στη Λισαβόνα. Όταν ο Μίτρογλου ήταν 16 χρονών, είχε βάλει σε ένα μάτς 3 γκολ και σε ένα άλλο 5 γκολ. Ο πόλεμος των 23 ημερών και πλήθος κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Αμερικάνου. Στην εφημερίδα Sport Day, η Βαν καθάρισε. Η ESD αναλύει γιατί ο Σαββίδης οφείλει να κλείσει το τέτα τέτ με τους οργανωμένους τα ανοιχτά μέτωπα, τον Κάτσε και Γκαρσία. Ενώ στην εφημερίδα Goal News, χρυσό πακέτο ετοιμάζει και δεύτερη αύξηση κεφαλαίου για το γήπεδο Μελισανίδης, αφού τα πρώτα 30 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν αποτελούν πραγματικότητα. Και τέλος, στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη, ευτυχισμένος στον θρύλο. Το φοβερό ντόμινο με Μίτρογλου. Η απάντηση του Μίτσελ στο «Έλα στην Ισπανία, σ' αγαπάμε». Τι λέει για Μίτρογλου, Ρομπέρτο, τους Βέρδου, Μποατέγκ, αλλά και για την κριτική. Με το μυαλό στον Βάζελο, προσέχει ο Λυσιακός. Μασάντο και θέλει άλλη διαχείριση ο αρχηγός. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, τις αθηναϊκές αθλητικές εφημερίδες. Να περάσουμε όμως λίγο να δούμε και τα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή το zoogla.gr. Μπορείτε και εσείς να δείτε ότι λίγοι το τελεσίγραφο με αυτόφορο απειλούνται οι διοικήσεις των πανεπιστημίων για τους καταλόγους διαθεσιμότητας. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε νέες διώξεις πρώτων πυλών. Πράξεις κατάλυσης δημοκρατίας από βουλευτές της Χρυσής Αυγής ερευνούν οι ανακριτές. Και στο τρίτο εξώφυλλο, πώς παγίδευσαν το συνδικαλιστή, τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, το ραντεβού και επαυτοφόρο σύλληψη. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας. Μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά, συνεχώς. Υπάρχει συνεχή ενημέρωση από την άριστη δημοσιογραφική ομάδα του zoogla.gr. Υπάρχει πάντα η απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα πριν δημοσιοποιηθεί κάθε θέμα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε
με την παγίδα που έστησαν στον συνδικαλιστή στο νοσοκομείο Σωτηρία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε από αυτό το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση, η οποία είναι καθημερινά κοντά σας από τις 9 έως και τις 11. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου και πάλι καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Νικολέτα, θα ρίξουμε μια ματιά γιατί υπάρχει ένα νέο πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή στο ζούγκλα.gr. Ηλεκτρονικό φακέλωμα, έρχεται το περιουσιολόγιο και καταργούνται τα τεκμήρια για μισθωτούς συνταξιούχους. Το διαβάσαμε και πιο πριν στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Το βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Φαίνεται, Νικολέτα, πως τελικώς καταργούνται τα τεκμήρια μόνο για αυτές τις δύο ομάδες. Βέβαια, έρχεται και το περιουσιολόγιο από πίσω. Αυτό θα κάψει πολύ κόσμο, Ελένα. Όντως, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Θα έχουμε κάποιο φοροτεχνικό, ίσως όχι σήμερα, αλλά αύριο σίγουρα να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Να περάσουμε όμως στο θέμα αυτό που φαίνεται ότι έχει αρκετά απασχολήσει και το Υπουργείο Υγείας καθώς και τα νοσοκομεία, μιας και συνδικαλιστής σε νοσοκομείο Σωτηρία πιάστηκε να παίρνει λεφτά. Έτσι, η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σωτηρία, Βασίλη Κονιαδίτη, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 50.000 ευρώ, τα οποία ζήτησε και έλαβε από την διοικητή του νοσοκομείου, κυρία Καρά, προκειμένου να σταματήσει τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις. Ο 45χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή από το οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 10 Οκτωβρίου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα προορίζονταν για τα ταμεία των εργαζομένων. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου άντρα, συνδικαλιστή όπως είπαμε και πιο πριν, υποστηρίζει ότι ο εντελέας
του δεν είχε άλλο περιθώριο, έτσι όπως του προανέφερε τα χρήματα η ειδική της του νοσοκομείου. Υπάρχουν μάρτυρες και συνάδελφοί του από την διοίκηση του νοσοκομείου που ήξεραν ότι είχε ζητήσει ένα χρηματικό, ότι είχε ζητηθεί ένα χρηματικό ποσό για το ταμείο τους. Έτσι, όπως είπαμε, ο συνδικαλιστής πιάστηκε στα πράσινα, ζητά χρήματα από την διοικητή, όπως είπαμε, του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην προχωρήσουν σε παραπάνω καταλήψεις και να σταματήσουν οι αντιδράσεις με αφορμή την παραχώρηση ενός εγκαταλελειμμένου οικείματος. Ο συνδικαλιστής, όπως είπαμε, τον πιάσανε από αυτό φόρο να κρατάει τα 50.000 ευρώ που ήταν προσημειωμένα τα νομίσματα. Η ελληνική αστυνομία έδωσε και κάποια ανακοίνωση. Ναι, Έλενα, συνελήφθη χτες το πρωί από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εκβιαστικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 45χρονος ημεδαπός δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων σε Κρατικό Νοσοκομείο της Αττικής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, παράνομη οπλοκατοχή και αντίσταση. Προηγήθηκε καταγγελία στην διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία η συλληφθής απαιτούσε εκβιαστικά το ποσό των 50.000 ευρώ, προκειμένου να ακυρώσει τις αντιδράσεις του σωματείου. Στην ολοκλήρωση λοιπόν της συμφωνίας παραχώρησης για 20 έτη ενός εγκαταλελειμμένου οικείματος, στο οποίο βρίσκεται εντός του νοσοκομείου σε ίδρυμα ερευνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, σε πρόσφατη συναντήση στο γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου, ο συλληφθής ελάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης και έλεγχε τα κινητά τηλέφωνα της διευθύντριας και του υποδιευθυντή για να διαπιστώσει ότι δεν καταγραφόταν η συνομιλία τους. Έτσι, το μεσημέρι, προχθές, προκαθορισμένη συνάντηση στο σπίτι της διευθύντριας του νοσοκομείου, σε προάστρο της Αθήνας, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος, του παραδόθηκε το χρηματικό ποσό, αυτό το μεγάλο χρηματικό ποσό, σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Έλενα, να σου πω ότι δύσκολες οι καταστάσεις αυτές, πολύ δύσκολες. Να σου πω ότι καθημερινά βλέπουμε να πιάνει η αστυνομία ανθρώπους, είτε από τα νοσοκομεία, είτε από την εγκληματική οργάνωση, όπως συνήθως τη λένε, τη Χρυσή Αυγή. Κανείς όμως δεν γνωρίζει πώς θα πάνε τα πράγματα. Έτσι, να πούμε πως κατά την αποχώρησή του από το σημείο, αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών και την επικείμενη σύλληψή του, επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στην κατοχή του Νικολέτα βρέθηκαν κάποια πράγματα και ένα χρηματικό ποσό. Στην έρευνα λοιπόν που έγινε στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι Μάλκας Ουάλτρο, ένα μόντο 85 τύπου compact, διαμετρήματος 9 μέτρων, με γεμιστήρα 2, πτυσσόμενα μαχαίρια και ένα ζευγάρι χειροπέδες, ένα σιδερένιο πτυσσόμενο γκλοπ, μία κυνηγητική καραμπίνα μάρκας Beretta 12 cal και ένα μαγνητόφωνο καταγραφής ήχου. Για την υπόθεση όλη αυτή, μίλησε η διοικητής νοσοκομείου Μαρία Καρά στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην εκπομπή της Λουκίλα Καρέρ εχθές το μεσημέρι. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Σαφώνη. Πώς είστε? Προσπαθώ να είμαι καλά. Ευνηδιασμένη, γιατί εμείς ευνηδιαστήκαμε. Ευνηδιασμένη τα μέγιστα, όχι όμως σήμερα. Είναι εδώ και λίγες μέρες που έχω ευνηδιαστεί δυσάρεστα. Καταλαβαίνω. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς την ιστορία, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, κυρία Καρά? Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις του Σωματείου Εργαζομένων σχετικά. Για ποιο λόγο όμως, για ποιο λόγο, για τις μετακινήσεις, για κάποιον ιδιαίτερο λόγο? Όχι βέβαια, ο λόγος ήταν ότι το νοσοκομείο ήθελε να συνάψει προγραμματική συμφωνία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ναι, για να γίνονται κλινικές μελέτες σχετικά με την βιοϊσοδυναμία των φαρμάκων και τα γενώσιμα φάρμακα αφενός, και να ιδρυθεί και μια βιοτράπεζα ιστών που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει. Είχε προηγηθεί μια παραχώρηση ενός κτηρίου ερυπωμένου που βρίσκεται στον οικοπαιδικό χώρο του Σωτηρία, το οποίο αυτό το ερυπωμένο κτίριο δεν χρησιμοποιείται από εμάς. Τους το παραχωρήσαμε, είχαν πάρει ένα ΕΣΠΑ πολύ σοβαρό, το Ίδρυμα της Ακαδημίας, και θα φτιάχνανε εκεί αυτό το έργο το οποίο σας είπα. Ποια ήταν η αντίρρηση των συνδικαλιστών? Στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο λοιπόν θα συζητούνται οι προγραμματικές συμφωνίες. Υπήρχαν στο συμβούλιο βεβαίως και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή όμως, για όλη αυτή την υπόθεση, με αιτιολογικό ότι ξεπουλάμε το νοσοκομείο,
Μα δεν το ξεπουλάγατε, βάζατε, κάνατε ένα καινούριο τμήμα, θα λέγαμε, μέσα στο νοσοκομείο. Δεν θα ήταν δικό μας, θα ήταν της Ακαδημίας, αλλά θα εργάζονταν σε αυτό και δικοί μας γιατροί και νοσηλευτές. Είναι πολύ σοβαρό το έργο. Ναι. Όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι το θέλανε, πλην του έτσι, των επικεφαλής του σωματείου, ναι, οι οποίοι αντιδρούσαν εντονότατα. Είναι γιατροί, είναι γιατροί. Όχι, είναι και κάποιοι γιατροί μέσα, οι γιατροί δεν νομίζω ότι έχουν την ίδια άποψη. Ναι. Είναι κυρίως το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι, οι γιατροί καταρχήν είναι υπέρμαχοι αυτής της υπόθεσης, mm-hmm, και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μα σε αυτές λοιπόν τις αρνήσεις εκλήθη από εμένα και τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του σωματείου, να δούμε τι ακριβώς θέλουν και γιατί αρνούνται κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς να δέχονται και την παραπικρή κρίση. Ναι. Επιχειρήσαμε πάρα πολλές φορές να τους ενημερώσουμε πλήρως γι' αυτό. Κάποιες φορές όντως ενημερώθηκα. Περισσότερες όμως λέγανε δεν το συζητάμε το θέμα. Εμείς δεν το θέλουμε το έργο και να μην γίνει στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι δικό μας και δεν μπορείτε να αποφασίσετε να το ξεπουλάτε. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και εγώ για ποιο ξεπούλημα μιλούσα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συζήτηση, mm-hmm, ο πρόεδρος του σωματείου, εμείς θέλουμε τα αποδοτικά ωφέλη. Mm-hmm. Δεν καταλάβαμε τι εννοούσε, το ρωτήσαμε τι εννοείς. Μας απήντησε ότι πρέπει να πάρετε χρήματα από το ίδρυμα, να τα δώσετε σε εμάς, σε μένα, στον ίδιο, mm-hmm, για να δώσουμε κάποιους από τους συνδικαλιστές που αντιδρούν, ούτως ώστε να μπλυνθούν οι αντιδράσεις τους. Ευνηδιαστήκατε εμείς οι Υπουργοί, ευνηδιαστήκατε, λέω, μόλις το ακούσατε αυτό, απολύτως, το ανταποδοτικό αυτό του στυλ. Και εγώ και ο αναπληρωτής διοικητής, ναι, του είπαμε αυτά που έπρεπε να υποθούν εν προκειμένου, mm-hmm, ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν. Εγώ βέβαια τα κατήγγειλα στον Υπουργό εν συνεχεία, ναι, ως όφιλε, και ο Υπουργός μου είπε ότι πρέπει να τα καταθέσω και στην αστυνομία. Ναι. Κάτι το οποίο έκανα. Mm-hmm. Ενώ πως κατέθεσα και από εκεί και πέρα ανέλαβε η αστυνομία να κατευθύνει εμένα, mm-hmm, για αυτή την ιστορία της εκβίασης. Mm-hmm. Στιγνός εκβιασμός, mm-hmm, δεν κατανόμασε ποτέ ποιους ήθελε να τα δώσει. Ναι. Πιθανόν να τα έπαιρνε και μόνος του, αυτό το ξέρει, στην ανάκριση τώρα θα βγουν τα πράγματα. Θα μιλήσει, πιστεύω, ο υπεύθυνος αυτής του εκβιασμού, έτσι δεν είναι. Κυρία Καρά. Σας έχουμε, κυρία Καρά. Τι έγινε, έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό, έκλεισε. Να επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, όπως ακούσατε, εκβιασμός συνδικαλιστής στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι λέξεις χάσαν το νόημά τους, ανταποδοτικά. Εγώ, εμείς τα ανταποδοτικά τα ξέρουμε διαφορετικά. Αλλά ότι ο εκβιασμός λέγεται ανταποδοτικό, αυτό πρώτη φορά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τα απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Τα ανταποδοτικά είναι άλλα πράγματα και είναι και επί της ουσίας ανταποδοτικά. Σου δίνω εκείνο, μου δίνεις το άλλο, αλλά και το γενικό καλό. Όχι σου δίνω δημόσια περιουσία και μου δίνεις να βάλω στην τσέπη μου να την πάω στο σπίτι μου τα 5 χιλιαρικά και τόσα φαίνεται του Λίβανο. Τόσα του Λίβανο, τόσα ζήτησε. Είχε και το θράσος να λέει ότι εκθέτηκε τους συναδέλφους του και λέει ότι θα τα μοιράσει αυτά. Δηλαδή δεν τα πάρει μόνο εκείνος, δεν θα είναι μονοφαγάς. Τώρα βεβαίως πιστεύω ότι στην ανακρίτρια που έχει οδηγηθεί ότι θα τα πει όλα, γιατί δεν έχει και περιθώρια να μην τα πει. Αλλά πόσο έχουν απομυθοποιηθεί τα πάντα. Φανταστείτε, κάποτε οι εργαζόμενοι, μέχρι πριν από λίγο καιρό, στηριζόντουσαν πάρα πολύ στους συνδικαλιστές τους, τους άκουγαν πάρα πολύ και κατά γράμμα κάναν αυτό που τους λέγανε. Έχουμε όμως πάλι την κυρία Καρά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, κυρία Καρά. Σας έχουμε πάλι στην παρέα μας, κυρία Καρά. Δεν σας ακούω καθόλου. Τώρα μας ακούτε, κυρία Καρά. Σας ακούω. Εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν, ναι. Πήγατε στον Υπουργό λοιπόν, είπατε, πήγατε στην αστυνομία, κάνατε ένορκη. Με συμβούλευσε να πάω αμέσως να καταθέσω ενόρκο, ναι, στην αστυνομία. Κάτι το οποίο έγινε και από εκεί και πέρα με την άδεια του εισαγγελέα, ναι, και με τη καθοδήγηση της αστυνομίας εγκινήθηκα στις επόμενες συναντήσεις, ναι, μέχρι τη στιγμή που του παρέδωσα τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, 50.000 ευρώ όπως τα, ναι, είχε ζητήσει. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, οι προηγούμενες. Πριν του δώσετε τα χρήματα, στις προηγούμενες συναντήσεις που κάνατε. Με συγχωρείτε. Λέω, πριν του δώσετε τα 50 χιλιάρικα που τον πιάσανε από αυτό φόρο, στις προηγούμενες, ναι, συναντήσεις που κάνατε, ήταν απροκάλυπτος πια, δηλαδή δεν υπήρχε. Τώρα με ακούτε, με ακούτε. Με συγχωρείτε, αν θέλετε, επαναλάβετε, πάρτε με σε λίγο. Ναι, ναι. Τώρα με ακούτε, κυρία Καρά. Ναι, δεν έχει καλό σήμα προφανώς.
Ναι. Ναι, λέω ότι πριν τον συλλάβει η αστυνομία και κάνετε την τελευταία συνάντηση με τα προσημειωμένα, στις προηγούμενες συναντήσεις που κάνατε, δηλαδή πώς τον είδατε αυτόν, είχε αποθρασινθεί εντελώς, δηλαδή σας μίλαγε ότι ξέρεις εγώ τα θέλω για να μην γίνει απεργία, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και έκρηθμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ήταν απροκάλυπτος δηλαδή. Βεβαίως, ομάξε κατάσταση. Ότι θέλει χρήματα προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις των υπολείπων ή κάποιον από τους υπολείπους. Μάλιστα. Αυτή ήταν. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τώρα... Η προσπαθειά του ξεκάθαρα ομάς και όπως σας είπα καταγεγραμμένα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκεται στη δικαιοσύνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ακριβώς, στον ανακριτή. Βεβαίως θα είστε η κυρία μάρτυρας εσείς στη δίκη, έτσι δεν είναι? Και ο αναπληρωτής διοικητής, ο οποίος στις πρώτες δύο συναντήσεις ήταν και αυτός παρόν. Ναι. Βέβαια να πούμε και μια είδηση τελευταία στιγμής ότι τον καθερούν και τον διαγράφουν από ό,τι φαίνεται. Ζητούν την καθαίρεσή του, να το πούμε έτσι, οι συναδελφοί του, κάπως έτσι. Τον έθεσα σε αργία. Ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει. Θα έχει λόγο η δικαιοσύνη πια. Mm-hmm. Θα έλεγα μπράβο στο θάρρος σας, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φοβόμαστε να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Γιατί αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί που κινούνται έτσι. Γιατί αυτή. Η διαδικασία αυτή, αλλά είναι απαραίτητη. Ναι. Διότι δυστυχώς αυτού του είδους τα φαινόμενα μαζί με κάποια άλλα μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Καρά. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στο έργο σας, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, έως πολύ δύσκολο από ό,τι καταλάβαμε τουλάχιστον, γιατί αν έχεις να κάνεις και με τέτοιους συνδικαλιστές, με τέτοια ποιότητα ανθρώπων δηλαδή, είναι και μια, έχει μια επικινδυνότητα η δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά. Πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Είδαμε το απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή της Λίτσα Θεοφάνους και της Λουκίλα Καρέρ με το Λί και με το Λάμδα, όπου μίλησε η διοικητής του νοσοκομείου Μαρία Καρά, είπε αρκετά πράγματα. Φαίνεται πως θέλουν να τον καθαρέσουν τον Μιζαδόρο, να λέγαμε στην Ελένα. Καθαίρεση λοιπόν και οριστική διαγραφή του επίορκου Προέδρου, το οποίο πιάστηκε με τη μίζα στο χέρι, ζητεί το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σωτηρία. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν σήμερα, χτες ανακοίνωσαν ότι θα φέρουν το θέμα της καθαίρεσης και της διαγραφής του μέχρι εχθές Προέδρου τους στην Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων την Πέμπτη. Ζήτησαν επίσης να χυθεί άπλα το φως στην υπόθεση και ο επίορκος υπάλληλος να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Θα είμαστε αμήλικτοι σε υποθέσεις διαφθοράς, όπως φαίνεται, Έλληνα, ανακοίνωσαν. Επίσης, έκτακτη ενημέρωση για αυτό το θέμα έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας ειδοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες από το Υπουργείο Υγείας και άρχισε να καταγράφει, να ηχογραφεί και να βιντεοσκοπεί όλες τις συναντήσεις του Προέδρου, των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σωτηρία, με τη διοικητή Μαρία Καρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνδικαλιστής αξίωσε ένα μέρος από τα 4 εκατομμύρια του προγράμματος του ΕΣΠΑ που είχε δοθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για να συνάψει σύμβαση με το νοσοκομείο Σωτηρία, ενώ αναμένεται να διερευνηθεί αν πίσω από το χρηματισμό υπάρχουν συνεργοί άλλοι συνδικαλιστές ή εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε εμφατικά ότι θα είμαστε αμήλικτοι σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι από αυτούς που φωνάζουν υπονοώντας τους συνδικαλιστές δεν έχουν πάντα δίκιο. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την προέλευση του συνδικαλιστή, τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται, εξ όσων γνωρίζει, ήταν παλιά μέλος του ΠΑΣΚΕ. Αλλά τελευταία έχει γίνει αντιμνημονιακός και πήγαινε εκεί που πάνε όλοι, αριστερότερα. Αριστερότερα, Έλενα. Ας περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο φαίνεται πως θα απασχολήσει αρκετά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι οι διώξεις που φαίνεται θα γίνουν σε βουλευτές της Χρυσής Αυγής, καθώς η Βουλή, οι ανακριτές, ζητήσανε άρση της πολιτικής σου ασυλίας. Έτσι, με το έγγραφο αυτό που απέστειλαν οι ανακριτές στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Μπούκουρα, Ηλιόπουλου και Γερμενή, ουσιαστικά φωτογραφίζονται οι διώξεις με τις οποίες απειλούνται οι βουλευτές. Αυτές, όπως όλα δείχνουν, αφορούν κυρίως προπαρασκευασμένες πράξεις κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
και πιθανόν φορολογικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, στην περίπτωση που ασκηθεί η δίωξη, οι βουλευτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με συλλήψεις, αφού πρόκειται για διαρκές έγκλημα το οποίο είναι κακούργημα και επιτρέπει χωρίς άδεια της Βουλής ακόμα και την σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα που παρατίθεται. Εάν θέλετε κι εσείς να διαβάσετε όλο το απόσπασμα από το έγγραφο των ανακριτών προς τη Βουλή, μπορείτε να μπείτε στο zoungla.gr να το διαβάσετε ολόκληρο. Εμείς θα σας διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Λέει ότι στην κατάθεση του μάρτυρα Ε αναφέρεται πως οι βουλευτές Ηλιόπουλος και Γερμενής είναι από πολλών ετών σημαίνοντας στελέχη της οργάνωσης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία της Χρυσής Αυγής, αλλά και στην ιδεολογική κατήχηση, σκοπός της οποίας ήταν και παραμένει, όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις, η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σημειώνεται πως στις επισυναπτώμενες μαρτυρικές καταθέσεις υπάρχουν πλήθος στοιχείων για τους 6 προαναφερόμενους βουλευτές, ενώ προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης φορολογικών αδικημάτων αλλά και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος από τις άρρηκτα συνδεδεμένες με την οργάνωση επιχείρηση του βουλευτή Παναγιώταρου. Για όλες τις προαναφερόμενες αξιόπινες πράξεις για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, θα αποσταλεί σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών. Πάντως, στο πρώτο μέρος του παραπεμπτικού τους, οι δύο ανακριτές Σπύρος Γεωργιουλέας και Κώστας Παπακώστας αναφέρονται στο ιστορικό της οργάνωσης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανατριχιαστικό. Αυτές ήταν όσον αφορά οι εξελίξεις με την άρση της πολιτικής ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Όπως σας είπαμε και πριν, μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς μέσα από το site της Ζούγκλας, zoungla.gr. Είχαμε όμως και μία σύλληψη που αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Φαίνεται πως δεν σταματάνε να υπάρχουν ολοένα και περισσότερες εξελίξεις στο θέμα αυτό. Έτσι, η Νικολέτα. Συνελήφθη λοιπόν, Έλενα, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε σε βάρος του 16η ανακριτή Πειραιά, ο 33χρονος Γιάννης Καζάντζογλου, για άμεση συνεργεία στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Υπενθυμίζεται ότι ο Καζάντζογλου επέβαινε στο αυτοκίνητο του Γιώργου Ρουπακιά το μοιραίο βράδυ μέσα στο γιοταχή του δράστη. Είχαν βρεθεί το κινητό τηλέφωνο και η ταυτότητα του συλληφθέντος. Αρχικά είχε οδηγηθεί ενώπιον των αρχών κατηγορούμενος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και μετά από την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, Έλενα. Ο συλληφθής ήταν υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ και περιγράφεται στη δικογραφία ως ο καραφλός που επιτέθηκε μετά σε άνδρα της ομάδας του Δίας. Θέλω όμως να περάσουμε να δούμε κάποια μικρά βίντεο. Είναι κάποιες συνεντεύξεις που έδωσαν οι γονείς του δολοφονηθέντος Παύλου Φίσα, αλλά και η κοπέλα, την οποία βέβαια κοπέλα είναι με γυρισμένη πλάτη στο βίντεο. Οι συνεντεύξεις αυτές δόθηκαν στον Σταύρο Θεοδωράκη και στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές». Τόσο η μητέρα του όσο και ο πατέρας του δήλωσαν περήφανοι για το παιδί τους, το οποίο ήταν σύμφωνα με τα λεγόμενά τους ελεύθερο πνεύμα που δεν έκανε συμβιβασμούς και δεν πίστευε στη δύναμη του, που πίστευε μάλλον στη δύναμη του ανθρώπου και όχι στη δύναμη της εξουσίας. Ανάμεσα στους ανθρώπους που αναφέρονται για τα γεγονότα, όπως είπαμε, της 18ης Σεπτεμβρίου, είναι και η κοπέλα του, η οποία φαντάζομαι θα είναι σε δύσκολη θέση σε αυτή τη συνέντευξη. Πάμε να δούμε τα βίντεο και επιστρέφουμε. Τους στίχους ήθελε να βλέπει χρώμα. Δεν ήταν τυχαίο που βρεθήκαμε εδώ. Για πες, γιατί με έφερες εδώ? Δεν σε έφερα, ο Παύλος μας έφερε. Λες, Έτσι λέω. Και είναι πιο πολύ σαν εντολή παρά σαν μήνυμα. Δεν έχεις επιλογές, πρέπει να ζήσεις. Απλά ζήσε. Κάνετε βόλτες εδώ γύρω, στο λόφο? Πολύ, μας άρεσε πολύ εδώ. Του άρεσε πολύ το παιχνίδι με τις σκιές. Από τον Πλάτωνα, από τη σπηλιά. Για πες. Άμα το σκεφτείς, είναι σαν να ζούμε κι εμείς σε μια σπηλιά και να βλέπουμε τις σκιές μας. Όσο περίεργο κι αν σου φαίνεται, στα 18 μου τον έκανε 18,5. Μαζί μεγαλώσατε? Μαζί μεγαλώσαμε. Αλλά εμένα μου άφησε πίσω. Εκείνος έφυγε. Απορώ πως το έκανε όμως, πως μπόρεσε. Δεν είχε κινδυνεύσει ποτέ στο παρελθόν? Τους καυγάδες που έκανε εκείνος τους έκανε όπως είχε μάθει να τους κάνει, τους καυγάδες. Όχι ύπουλα.
Δεν ήταν το ήσυχο παιδί που δεν θα αντιδρούσε σε κάτι που τον έφυγε. Λέει ένα τραγούδι. Δικό του. Δικό του. Με λένε Παύλο Φίσα. Είμαι από τον Πειραιά. Το γένος Καραϊσκάκη. Το δικό σου επώνυμο είναι... Ναι, Καραϊσκάκη. Το γένος του λοιπόν το είχε περάσει και μέσα. Είχε χάσει παλιά την ταυτότητά του, παλιότερα, και πήγε τις τελευταίες μέρες να την βγάλει. Και στο τηλέφωνο αυτό που μου είπε και ήτανε και στεναχωρημένος ακούγότανε, ότι ξέρεις τι μου πέρανε. Τι είπε μου. Μου λέει, μου βγάλανε το γένος όμως. Μου βγάλανε το γένος. Του λέω, έτσι είναι η καινούργια ταυτότητα, αγόρι μου. Ότι στεναχωριές. Το έχεις μέσα σου. Είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή «Οι πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη. Θα περάσουμε, θα δούμε και ακόμα ένα μικρότερο απόσπασμα μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Μελά, βουλευτή Α Πειραιός και Νήσων. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα και μας συγχωρείτε για την αναμονή. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Βλέπουμε πολλές εξελίξεις γενικώς τις τελευταίες ημέρες. Μία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε πολιτική αστάθεια, από τη μία εγκληματική οργάνωση Άκη Τσοχατζόπουλου Γιάννης Μπόκου, από την άλλη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που ζητάνε οι ανακριτές άρση της πολιτικής τους ασυλίας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά, ποια είναι σας η γνώμη σας? Εγώ είμαι κάθετα στο ότι πρέπει όλοι, πρώτα-πρώτα οι βουλευτές και συνεχεία και οι πολίτες, να λειτουργούν κατά το πλέον δημοκρατικό τρόπο. Να μην προβαίνουν σε πράξεις βία, να μην προβαίνουν σε πράξεις εκείνες που είναι εις βάρος των πολιτών. Η βία είναι εχθρός της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν επιβάλλεται, όχι πρέπει, επιβάλλεται η δικαιοσύνη να ελέγχει τους πάντες σε βάθος και από εκεί και πέρα όποιος έχει εμπλακεί σε οτιδήποτε, είτε σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος, είτε σε οπωσδήποτε εγκληματικές ενέργειες που αυτό είναι απαράδεκτο, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, πρέπει να καταδικαστούν, να ελεγχθούν σε βάθος και από εκεί και πέρα όποιος ευθύνεται να πληρώσει. Αυτή είναι η θέση δική μου. Πρέπει να λειτουργούμε κατά τον πλέον δημοκρατικό τρόπο. Σας λέω και πάλι, πρώτα οι πολιτικοί, αλλά και στη συνέχεια και οι πολίτες. Κύριε Μελά, ποια θα χαρακτηρίζετε πιο επικίνδυνη η εγκληματική οργάνωση, αυτή της Χρυσής Αυγής ή αυτή από τις μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων? Αυτό το, δεν άκουσα το τελευταίο. Λέω, ποια σας φαίνεται πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, αυτή της Χρυσής Αυγής ή του Τσοχατζόπουλου με τον Σμπόκο και τις μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων? Κοιτάξτε να δείτε, η μία με την άλλη διαφέρει. Αλλά και οι δύο είναι καταδικαστές. Και αυτές οι ενέργειες που της Χρυσής Αυγής που λένε ότι προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες, και αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Πρέπει να λειτουργούν, όπως σας είπαμε, με δημοκρατικό τρόπο. Επιλέγησα μένα από τον ελληνικό λαό, αλλά επιλέγησα για να λειτουργήσω όσο το δυνατό καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Εγώ πράξεις από οποιοδήποτε κόμμα που είναι υπέρ του ελληνικού λαού, το παραδέχομαι και το δέχομαι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η πολιτική, εγώ δεν το λέω τώρα, το έχω πει και από το βήμα της Βουλής. Στην πολιτική δεν μπαίνεις για να ταρπάξεις. Μπαίνεις για να προσφέρεις τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό έχω πει και από το βήμα της Βουλής και μάλιστα εδώ και 3-4 χρόνια σε ένα νομοσχέδιο, έλεγχο σε όλους, έλεγχο σε βάθος και όσοι τα έχουν αρπάξει και πίσω να τα φέρουν και να τιμωρηθούν. Σήμερα, αυτό πρέπει να γίνεται. Κύριε Μελά, όμως σήμερα διαβάζουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι θάβονται οι λίστες Λαγκάρντ. Δηλαδή εκεί πέρα που κυνηγάμε μισθωτούς, συνταξιούχους, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με όλη αυτή την κατάσταση, την οικονομική, την άσχημη οικονομική κατάσταση. Η λίστα Λαγκάρντ φαίνεται πως θάβεται. Με συγχωρείτε, αυτό που με ρωτάτε εσείς τώρα, εγώ το έχω πει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη Βουλή. Και μάλιστα στη Βουλή τους είπα ότι είναι δυνατόν να έχει περαστεί, και πέστε μου κι εσείς αν έχετε αντίρρηση, μία θηλιά στο λαιμό, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, τον ελευθέρω επαγγελματιό και γενικά των οικονομικά δυνάτων. Και όσοι έχουν μαύρα λεφτά, και αυτοί που έχουν μαύρα λεφτά δεν έχουν 100 και 200 χιλιάδες, έχουν 100 και 200 εκατομμύρια. Να μην έχει αγγιχθεί κανείς, παρά να στίβουν τον άλλον που παίρνει 1000 ευρώ, 1100, 1200 και του κόβουν ή το φορολογούν 100 ή 150 ευρώ, που αυτά είναι αναγκαία για τη ζωή του, για να σητήσει τον εαυτό του, τα παιδιά του
και αυτοί που έχουν εκατομμύρια να μην αγγίζονται. Γιατί δεν έχουν τη λίστα Λαγκάρ, δεν την έχουν 2,5 εβδομάδες ή 2,5 μήνες, την έχουν 2,5 χρόνια. Θα έπρεπε όλοι να είχαν ελεγχθεί και αυτοί που έχουν μαύρα λεπτά να φορολογηθούν. Μετά από 2,5 χρόνια πάντως φαίνεται πως δεν έχει. Και θα σας πω και κάτι, αν είχαν φορολογηθεί όλα τα μαύρα λεπτά που υπάρχουν στο εξωτερικό, η Ελλάδα θα έπαιρνε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Και εγώ έχω, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είχατε ακούσει κι εσείς το 2011 που είχε πει ο κύριος Βενιζέλος ότι έχω βρει 600 δισεκατομμύρια μαύρα λεφτά στην Ελβετία τα οποία θα τα ελέγξω και θα τα φορολογήσω. Πιστεύω το είχατε ακούσει. Εγώ τον είχα βρει στη Βουλή και του λέω φορολόγησέ τους, πάρε 100 δισεκατομμύρια, τόνασε το Δημόσιο Ταμείο και θα σου πω πολύ μπράβο. Διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε την ανάλογη ευαισθησία στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό που η μεσαία οικονομική τάξη, που ήταν το στήριγμα και της οικονομίας και της κοινωνίας, έχει εξαφανιστεί. Άνθρωποι με κύρος, με αξιοπρέπεια, τώρα σκέπτονται αν έχουν να ζητήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Είναι απαράδεκτο λοιπόν όλη αυτή η ομάδα, η πολύ μεγάλη μάζα των πολιτών να εξαθλιώνται και κάποιοι που έχουν μαύρα λεπτά να μην αγγίζονται καθόλου. Κύριε Μελά, πιστεύετε ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη, θα βρεθούν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει λεφτά στην Ελλάδα, θα φορολογηθούν, ας το πούμε, ή μάλλον θα μπορέσει η Ελλάδα κάποια στιγμή να πάρει έναν αέρα, να πάρει μια αναπνοή? Εάν συνέβαινε αυτό, εάν ελεγχόντουσα όλοι, είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε ανάση. Και τώρα και τη λίστα Λαγκάρντ να είχαν φορολογήσει, τα πέτρα που παίρνουν επιπλέον για να μαζέψουν 3, 4, 5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα χρειαζόταν να πάρουν. Είναι εφικτό όμως να γίνει αυτό, να ελεγχτούν όλα αυτά τα χρήματα? Για μένα πρέπει να γίνει, να χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους και να ελεγχθούν οι πάντες. Αυτή είναι η δική μου θέση. Να δουλέψουμε με όσο τον καλύτερο τρόπο για να ελεγχθούν οι πάντες. Διότι, σας λέω, αν έχεις μαύρα λεφτά έξω, δεν έχεις 100 και 200.000. Έχεις πολύ περισσότερα. Έχεις εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αυτοί που έχουν εκατομμύρια, αν φορολογηθούν, δεν γίνονται φτωχοί. Φτωχοί και ακόμη φτωχότεροι γίνονται εκείνοι οι οποίοι τους κόβουν και 100 και 150 και 200 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πέρα που μιλάτε για ποσά εκατομμυρίων, ξαφνικά μιλάμε για ευρώ. 100 ευρώ. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε ένα κλίμα σίγουρα πολιτικής αστάθειας. Η οικονομική κρίση ολοένα και αυξάνεται, γιατί δεν βλέπουμε να μειώνεται. Μα εσείς ή οποιοσδήποτε βλέπει κανένα φως στο τούνελ? Να δει ένα φως, να πει ξέρεις κάτι, εντάξει. Άλλο να έχεις μια οικονομική πίεση 1-2 χρόνια και άλλο να ξέρεις πόσα χρόνια θα είναι. Θα είναι 10, θα είναι 15, θα είναι 20. Πόσα θα είναι? Εσείς πόσα πιστεύετε ότι θα είναι, κύριε Μελά? Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω ποια χρόνια. Είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, είναι που δεν μπορεί να δει κανείς ποιος είναι η ροή, ποιος είναι ο δρόμος της χώρας, της Ελλάδος. Και δεύτερο, εκείνο το οποίο θα σας πω και είναι απαράδεκτο, είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές. Έχουν γεννηθεί πολύ λιγότερα παιδιά. Έχουν φύγει πάρα πολλά χιλιάδες παιδιά, 200.000 παιδιά και περισσότερο στο εξωτερικό. Άρα πού οδηγούμε την Ελλάδα? Η Ελλάδα του μέλλοντος τι θα είναι? Ελλάδα των μεταναστών και των λαθρομεταναστών ή Ελλάδα των Ελλήνων? Αυτό ειλικρινά με ανησυχεί. Πώς να μην φύγουν όμως, κύριε Μελά, οι νέοι έξω όταν εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα σωτηρίας? Δηλαδή άσχετα το τι εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω που φεύγουν έξω. Διότι όταν εδώ δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι παιδιά μορφωμένα με πτυχία μεταπτυχιακά και δεν βρίσκουν τίποτε, καμία εργασία, πάνε έξω, βρουν εργασία για να μπορέσουν να ζήσουν. Εγώ δεν κατηγορώ τα παιδιά. Κατηγορώ την Ελλάδα που έφτασε σε αυτό το σημείο. Τα παιδιά καλώς κάνουν και βγαίνουν έξω. Η Ελλάδα που έφτασε σε αυτό το σημείο. Κύριε Μελέ, διότι πιστεύω ότι όλοι, μα όλοι, και οι υπουργοί οικονομικών και οι τραπεζίτες και οι οικονομολόγοι ξέρανε ότι κάποτε αφού με δανεικά, πότε θα φτάσουμε στον γκρεμό. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν λειτουργήσε με πρόβλεψη και συνήθως αυτό που λέμε εμείς οι γιατροί, το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει, όπως έχει πει και ο Ιπποκράτης. Δεν λειτουργήσε κανένας. Δεν ξέρανε ότι κάποτε θα φτάσει η Ελλάδα στον γκρεμό. Γιατί δεν παίρνανε κάποια μέτρα, ελαφρά μέτρα, για να μην φτάσουν αυτά τα σφιχτικά μέτρα που έχουν εφαρμόσει σήμερα? Τώρα φτάσαμε όμως στον γκρεμό. Τώρα δυστυχώς φτάσαμε. Εγώ το λέω.
και στο προλαμβάνεται λειτουργήσαμε και εφαρμόζουμε τη χειρότερη θεραπεία για την οικονομία της χώρας. Έχουμε σκίσει στο κεφάλι στην Τρόικα και στους Γερμανούς και δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε μια διαχρονική μελέτη του χρέους. Να φύγει το επαχθές, να φύγει το επονίδης το χρέος. Να μιλήσουμε και να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Γιατί όλα αυτά δεν γίνονται. Τώρα αυτό θα σας ρώταγα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν θα ήταν μια ανάσα γερμανικές αποζημιώσεις. Βεβαίως θα ήταν. 167 δισεκατομμύρια είναι. Λοιπόν, γιατί δεν μας τα δίνουν. Γιατί εάν χρωστάς εσύ σε έναν άλλον ή οποιοδήποτε χρωστάει σε έναν άλλον. Ο ένας χρωστάει στον άλλο. Δεν κάτσουν να δουν ποιος χρωστάει στον άλλο, να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι και να μείνει το υπόλοιπο. Αυτό έπρεπε να μην γίνει και για την Ελλάδα. Να φύγει το επακτές, να φύγει το επονίδης στο κρέος, να φύγουν οι γερμανικές αποζημώσεις και από εκεί πέρα το υπόλοιπο κρέος βεβαίως να το πληρώσουμε. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί κανείς με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες, τα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν και. Επειδή υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες, γιατί κάτι αναφέρατε πριν για τους μετανάστες. Όχι για τους μετανάστες. Μετανάστες στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς. Και σας είπα το εξής. Εάν ελαττώνονται οι Έλληνες, συνεχώς ελαττώνονται οι Έλληνες, τι θα γίνει η Ελλάδα. Θα φτάσουμε να είναι οι μετανάστες και οι λαθρομάτες περισσότερες από τους Έλληνες. Διότι όταν φεύγουν οι Έλληνες, έχουν φύγει από ό,τι έχω ακούσει από μελέτες που έχουν πάνω από 200.000 παιδιά. Σήμερα γεννιόνται παιδιά. Ξέρετε πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λιγότερα παιδιά γεννιόνται. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω υποβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Και λόγω είναι... έλλειψης μόνο μονάδων, κλειδών μονάδων εντατικής θεραπείας, μόνο για την Αττική χάνουν το χρόνο γύρω στα χιλιά άτομα τη ζωή τους. Και πώς είναι εκείνοι, κύριε Μελά, οι οποίοι βάζουν τέλος σε μια ανθρώπινη ζωή λόγω της οικονομικής κρίσης. Ακριβώς. Αυτοκτονίες. Και εγώ θα σας πω το εξής. Έχουν ασχοληθεί καθόλου κανένας με τις αυτοκτονίες που είναι πάνω από 3.000 που έχουν γίνει στην Ελλάδα? Όχι. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Λοιπόν, επιτρέπεται, σας λέω, να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέπεται ο άλλος να χάνει τη ζωή του διότι δεν έχει να ζητήσει τον εαυτό του. Και δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, και όποιος διαφωνεί να το πει. Εάν δεν υπήρχαν τα συσίτια τόσο της Εκκλησίας, όσο και τα άλλα συσίτια, κάποιον Δήμο κτλ., τότε οι εγκληματικές ενέργειες, οι παράνομες ενέργειες, οι παραβατικές ενέργειες θα ήταν πολύ περισσότερες. Διότι ο άλλος όταν πεινάει, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Να πάει να βουτήξει, έτσι να το πω λαϊκά, να αρπάξει από κάπου κάτι. Για να φάει. Για τον νέο οικονομικό προϋπολογισμό του 2014. Αυτό δεν τον έχουμε πάρει στα χέρια μας, αλλά από ό,τι λέγεται θα έχουμε ελάττωση σε συντάξεις, θα ελαττωθούν οι επικουρικές συντάξεις, θα ελαττωθεί το εφάπαξ και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν αντέχει ο ελληνικός λαός άλλα μέτρα. Δεν αντέχει. Και το λέω ξεκάθαρα, δεν μπορεί συνεχώς να πιέζεται αυτός και τα μαύρα λεφτά να μην τα κουμπάμε καθόλου. Εσείς ανεξάρτητοι Έλληνες, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσετε? Σε τι, στον προϋπολογισμό? Ναι. Εάν, όπως λέγεται, γιατί σας λέω δεν τον έχω πάρει ακόμη στα χέρια, όπως λέτε, εάν υπάρχουν και άλλα μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού, τον καταψηφίζουμε. Ξεκάθαρα. Εγώ σας λέω δεν θέλω νέα μέτρα για τίποτε. Εσείς τα μέτρα μέχρι σήμερα έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό. Δεν επιτρέπονται άλλα μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού. Νομίζω, κύριε Μελά, χρησιμοποιήσατε την πιο σωστή λέξη, εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και σας ευχόμαστε ακούσανε. Το ίδιο. Επίσης, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον κύριο Μελά, είναι ο εκπρόσωπος από την Ανεξάρτητη τους Έλληνες, συνεβουλευτής Α Πειραιώς και Νήσων. Να περάσουμε όμως να παρακολουθήσουμε το πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας από το ζούγκλα.gr. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικόλετα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα είμαστε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και από ό,τι φαίνεται η ελληνική επικαιρότητα, Έλληνα, είναι γεμάτη κάθε μέρα. Να πάμε, Έλληνα, να δούμε τα βίντεο, τους τρόπους επικοινωνίας. Σωστά. Να μπορείτε να μας καλείτε λοιπόν καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Τώρα που είπες στους τρόπους επικοινωνίας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε αυτά τα πραγματικά πολύ συγκινητικά βίντεο, αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη Πρωταγωνιστές, όπου μιλάει και η μητέρα και ο πατέρας του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα. Πάμε να τα δούμε, είναι πραγματικά συγκινητικά. Πότε σου το είπανε? Στην ουσία στο νοσοκομείο. Εκεί μου το είπανε καθαρά. Αλλά ήξερα ότι είχε γίνει κάτι πάρα πολύ κακό μέχρι να φτάσω εκεί. Απλά πίστευα, είχα μία ελπίδα ότι μπορεί να είναι βαριά τραυματισμένος. Από εκεί πέρα είναι ένα κομμάτι που δεν μπορώ να το θυμηθώ τι έχει γίνει. Πάντως θυμάμαι έναν γιατρό, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μου και με έχει πάρει και πάμε στο γραφείο του. Και εκεί μου είπε ότι το παιδί έφυγε με βίαιο θάνατο. Τον μαχαίρωσε επαγγελματίας. Από εκεί τι να σου πω, ρε Σταύρο. Εντάξει. Μόνο που του ζήτησα και μου κάνουν αυτή τη χάρη είναι να πάω να δω το παιδί. Και πήγα και το είδα. Το παιδί ήταν στο ψυγείο. Μου το βγάλανε έξω. Ήταν γυμνό από τη μέση και πάνω, με το μπλουζάκι του ρηγμένο εδώ, δύο γαζούλες στα τραύματά του. Φοράει τη βερμούδα του, τα παπούτσια του, και εκεί είδα ότι το παιδί δεν είναι χτυπημένο πουθενά. Το παιδί δηλαδή ήταν φανερό ότι δεν πάλεψε με κανέναν. Ναι, δεν είχε εκδορέ, δεν είχε. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και αυτό που σκέφτηκα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Πισόπλατα την έφαγε. Αποκλείεται. Δηλαδή, από πίσω του τη φέραν το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να ήρθε αντιμέτωπο. Ποιος θέλει, θέλω να μου πεις, ποιος θέλει. Φταίει αυτός που είχε το μαχαίρι. Αυτό είναι το εύκολο. Το πιστεύεις εσύ αυτό, ότι φταίει αυτός που είχε το μαχαίρι? Είναι και αυτός ο εκτελεστής, δεν είναι? Φταίει αυτός που του δώσε το μαχαίρι. Αυτός που είχε το μαχαίρι είναι ένας χωρίς μυαλό. Αυτός όμως που του δώσε το μαχαίρι έχει μυαλό, κακό μυαλό. Για μένα αυτός φταίει. Και ποιοι δίνουν τα μαχαίρια στην ελληνική κοινωνία? Αυτοί που θέλουν να εκμεταλλεύονται στους ανθρώπους. Που θέλουν να ζουν εις βάρος των ανθρώπων. Που δεν έχουν ειρήνη στην καρδιά. Είναι μοχθηροί, δόλοι. Υποχθώνει με μία λέξη. Με βρώμικο μυαλό. Τι άλλο να πω για αυτούς? Τι άλλο να πει ο πατέρας, τι άλλο να πούμε και εμείς. Ένα πραγματικά συγκινητικό βίντεο. Και τα δύο είναι άδικο και κρίμα για μία μητέρα και για έναν πατέρα να χάνει το παιδί τους τόσο πρόωρα. Και τόσο άδικα, Έλληνα. Και τόσο άδικα. Φαίνεται, όπως λένε, ότι το έφαγαν το παιδί τους. Το έφαγαν με μία πισόπλατα, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Είναι πραγματικά άσχημο μία μητέρα να βλέπει το παιδί της να χάνεται πρώτα. Συνήθως, όπως είναι το φυσιολογικό, πρώτα χάνονται οι γονείς, άσχημο βέβαια αυτό, αλλά έτσι είναι το φυσιολογικό. Και πόσο μάλλον, Έλενα, να παίρνει άλλο το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου και όχι να φεύγει από φυσιολογικές αιτίες. Είναι κρίμα, κουράγιο σε αυτούς τους γονείς, κουράγιο γενικώς σε όλους τους γονείς που καθημερινά χάνουν τα παιδιά τους, είτε από τροχαία δυστυχήματα. Κρίμα, είναι κρίμα αυτά τα πράγματα, καλύτερα να μην συνέβαιναν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που για μήνες έχει απασχολήσει αρκετά
την επικαιρότητα. Φαίνεται πως στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας θα παραπέμπονται να δικαστούν τα 14 άτομα για την υπόθεση των ιερών ανταλλαγών μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και Δημοσίου που ταλάνισε επί μακρόν την πολιτική ζωή του τόπου. Ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ, ο μοναχός Αρσένιος, η Εκατερίνη Πελέκη, ο Διονύσης Πελέκης, Δημήτρης Πελέκης, ο Ιωάννης Ιωνισόπουλος, Στέφανος Δέτσης, Χριστόδουλος Μπότσιος, Γρηγόρης Κρόμπας, Πέτρος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γκράτσιος, Γιώργος Μητρόπουλος, Θαματούλα Μαντέλη και Κωνσταντίνος Κιαδάς παραπέμπονται σε δίκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Θυμόμαστε όλοι το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει τότε με τη Μονή Βατοπεδίου Νικολέτα. Κατά περίπτωση όμως, Ελένα, να σου πω ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πράξεις του ηθικού και φυσικού αυτούργου σε κακουργηματική επιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλες εκτάσεις του δημοσίου. Να σημειωθεί πως το Συμβούλιο εφετών απαλλάσσει τον τότε διευθυντή του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Γιάννη Αγγέλου. Σύμφωνα με το παρεμπεμπτικό βούλευμα οι ενέργειες των κατηγορουμένων έπληξαν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Είδαμε όσον αφορά και τις εξελίξεις με το Βατοπέδι. Παντού, δηλαδή όλες τις υποθέσεις ξαφνικά άνοιξαν, πηγαίνουν στον δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη έχει ακριβώς τον σωστό χειρισμό, κάνει τους ακριβές χειρισμούς που πρέπει να κάνει για να δοθεί πλέον μία λύση σε όλα αυτά τα σκάνδαλα. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, Ελένα, στη δικαιοσύνη. Όλοι μας. Θέλω να περάσουμε όμως να δούμε, Νικολέτα, είναι μία ομάδα η οποία δίνει ψυχολογική, ας το λέγαμε, υποστήριξη σε ανέργους. Είναι τις ομάδες αυτές τις διοργανώνει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου. Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας και να είναι ηλικίας από 18 έως και 60 ετών. Στόχος της ομάδας, Νικολέτα, είναι... Στόχος λοιπόν της ομάδας είναι το κάθε μέλος να δειχθεί και να προσφέρει υποστήριξη, να μιλήσει ειλικρινά για τα συναισθήματά του συνήθως, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του. Για να πούμε όμως, Ελένα, ότι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν αίτηση συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-22-22-011. Και να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή Γεώργιος Βάσος ονομάζεται. Όχι, είναι η διεύθυνση Γεωργίου Βάσου 5, λοιπόν, Έλενα. Γεωργίου Βάσου 5 είναι η διεύθυνση. Στα τηλέφωνα που σας είπε η Νικολέτα, να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά εξηγούν οι υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ουσιαστικά δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί μετά από τα μέτρα της διαθεσιμότητας. Είναι ένα βίντεο το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ας περάσουμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Από το 2008 το ελληνικό κράτος μεταρρυθμίζεται. Εσύ και εγώ. Είχαμε τότε ακόμη σταθερή δουλειά. Δουλεύαμε με σταθερό ωράριο. Παίρναμε σταθερό μισθό. Είχαμε τουλάχιστον δικαιώματα. Μας τα χάρισαν. Όχι. Κατακτήθηκαν με δίκαιους αγώνες. Από τότε μας έκοψαν το μισθό για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας απελευθέρωσαν το ωράριο για να είμαστε ευέλικτοι. Μας έβαλαν να πληρώνουμε γιατρούς και φάρμακα για να μην είμαστε σπάταλοι. Το 2013 οι κυβερνήσεις συνεχίζουν τη μεταρρύθμιση. Ενώ το βιωτικό μας επίπεδο κατρακυλάει όπως η αξιοπρέπειά μας. Βλέπεις κάποια ελπίδα? Τα επιτελεία των στελεχών δουλεύουν πυρετοδός για να χτίσουν το νέο κράτος με θάρρος και πραγματική πολιτική βούληση. Μοιάζει το νέο κράτος με όνειρο. Χωρίς πλάνο. Χωρίς γνώση. Χωρίς προοπτική. Οι κόποι μας. Ο πλούτος που παράγουμε. Γίνεται δωράκια. Κίνητρα και παροχές. Στα μεγάλα συμφέροντα. Σου φαίνεται αξιοκρατικό? Σου φαίνεται νοικοκυρεμένο? Έτσι, με δύο υπογραφές απολύομαι. Επειδή περισσεύουν. Απολύομαι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγώ και χιλιάδες άλλοι. Από τα πανεπιστήμια. Τα σχολεία.
τα νοσοκομεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την ενημέρωση και φυσικά από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς ή με ελάχιστη αποζημίωση. Και κατάμουτρα μου είπαν, εκτός από εξοικονόμηση σε μισθούς, η απόλυσή μου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Κατατροπώνουν το βολεμένο δημόσιο υπάλληλο. Τον τιμωρούν. Πρέπει να σκύψω, να σοπάσω. Να πω και ευχαριστώ. Που γίνομαι περιττή. Και εσύ, στο σούπερ μάρκετ, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο κατάστημα. Μα είσαι ήδη εύκολη λίγα στα νύχια τους. Να το μήνυμα. Σκύψε, σώπασε και πες και ευχαριστώ. Και ο διχασμός μας σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άκρος εξυπηρετικός. Σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παράγει γνώση. Παράγει τεχνολογία. Παράγει τεχνογνωσία και τεχνική. Παράγει πολιτισμό. Τελευταία, παράγει και άνεργους απόφοιτους. Σήμερα το Πολυτεχνείο χάνει σχεδόν το σύνολο του διοικητικού προσωπικού που απομακρύνεται με διαθεσιμότητα. Χάνει σταδιακά και το δημόσιο χαρακτήρα του. Ποιος κερδίζει? Οι εργολάβοι που θα πουλήσουν προσωπικό για 6 μήνες με 400 ευρώ. Οι επιχειρηματίες που θα πάρουν την έρευνα ως μπόνους. Εσύ που πληρώνεις από το γυμνάσιο τώρα πια. Φροντιστήρια για να μπει το παιδί στο Πολυτεχνείο. Όπου θα παίρνει ολοένα και λιγότερη. Ολοένα και πιο υποβαθμισμένη γνώση. Πληρώνοντας δίδακτρα για να βγει τελικά. Με πτυχίο διαβατήρια στην ανεργία. Σου φαίνεται αυτό μεταρρύθμιση? Δεν πείθομαι από την υποκρισία τους. Δεν βλέπω πνοή ούτε όραμα. Εσύ τους πιστεύεις? Είδαμε το βίντεο που έφτιαξαν οι απολυμμένοι υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είπανε αυτά που πιστεύανε. Είναι καλό που δημιουργούν τέτοιου είδους βιντεάκια και τα δίνουν σε μηχανές αναζήτησης, οι οποίες μπορεί να τα δει ο κόσμος και να ακούσει τη φωνή τους, το παράπονό τους. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Μάλλον πριν αλλάξουμε θέμα, όπως βλέπετε, δίπλα μου επέστρεψε η Κυριακή Τσανικίδη μετά από 2-3 μέρες που λείπεις. Είσαι καλύτερα? Κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα, περαστικά. Σου ευχηθήκαμε κιόλας χθες περαστικά. Ναι, το άκουσα. Λοιπόν, θα δούμε λίγο πιο ευχάριστα τώρα θεματάκια γενικώς. Ναι, χαρήκαμε βέβαια, που ήρθες. Βέβαια, το πρώτο δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα πούμε ένα άλλο ευχάριστο πρώτα και θα μπούμε στο μη τόσο ευχάριστο αυτό που έχεις. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε τη συμβουλή της ημέρας, Ναι. Για τόσες μέρες λέγαμε, πού είναι η συμβουλή της ημέρας, πού είναι η συμβουλή της ημέρας. Λοιπόν, ο Ντέσμον Τουτού έλαβε την Δευτέρα ένα πρωτότυπο δώρο για τα 82 γενέθλιά του.
Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Αρχιεπίσκοπος είδε με έκπληξή του έναν μικρό θηλυκό πιγκουίνο να βρίσκεται μέσα σε κουτί που του πρόσφεραν υποστηρικτές και αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Ντέσμον Τουτού γιόρτασε τα γενέθλιά του συμμετέχοντας κυρίως σε περιβαλλοντικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και ο καθαρισμός πάρκων από σκουπίδια σε προάστιο του Cape Town. Το δώρο ήταν μια πρωτοβουλία της Οργάνωσης για την Προστασία Ειδών της Θαλάσσιας Ζωή Σανκόπ, μέλη της οποίας είχαν εντοπίσει την Κία το 2011, όταν ακόμα ήταν μωρό. Αισθάνομαι ότι με έχει αγγίξει η χάρη του Θεού. Ο Θεός υπήρξε πολύ καλός μαζί μου και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί. Συχνά ξεχνούν πως ό,τι έκανα και ό,τι έγινα το οφείλω κατά 99,9% στους άλλους. Γι' αυτό και θέλω να τους το ανταποδώσω. Τόνισε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο άνθρωπος που θεωρείται εθνικός ήρωας της Νότια Αφρική λόγω του αγώνα που έδωσε για την κατάργηση του Apartheid. Πάμε να δούμε ένα μικρό αποσπασματάκι και επιστρέφουμε με την Κυριακή Τσανικίδη. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιαγάπητη. Ναι, και πολύ όμορφο δώρο. Εμάς γιατί μας κάνουν τέτοια δώρα? Εντάξει. Ωραίο, ωραίο, θα ήθελα να μου κάνουν ένα τέτοιο δώρο. Και μια πού φορά θα το βάλεις τον πιγκουίνο? Δεν ξέρω. Μαζί μου θα τον παίρνω. Παίρνω εδώ πέρα, κάθε εδώ στο στούντιο μαζί. Να... λοιπόν, φαίνεται πως αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η όπερα της Νέας Υόρκης, ναι, Κυριακή. Βέβαια, αυτό γίνεται την Πέμπτη. Αίτηση λοιπόν πτώχευσης κατέθεσε η όπερα της Νέας Υόρκης, εφόσον ανακοίνωσε ότι απέτυχε να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της. Μια επίγουσα έκκληση εξέβρεσης πόρων από την 70χρονη εταιρεία που ονομάστηκε η Όπερα του Λαού απέφερε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια από τα 7 που έπρεπε να συγκεντρωθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Όπερα της Νέας Υόρκης ιδρύθηκε το 1943 και ονομάστηκε η Όπερα του Λαού από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Φιορέλο Λαγκουάρντια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία βοήθησε να εκτοξεύσει αρκετές καριέρες πολλών διασήμων καλλιτεχνών της όπερας, μεταξύ των οποίων και του Πλάσιντο Ντομίνγκο. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο δυσάρεστο που συνέβη σχετικά με την όπερα, η οποία κατέθεσε έτσι. Είναι λίγο αστείο. Ναι, το επόμενο είναι λίγο αστείο. Ζητήθηκε λοιπόν, Έλενα, από 50χρονο η επίδειξη της ταυτότητάς του για να αποδείξει την ηλικία του. Για ποιο λόγο? Πήγε να αγοράσει λοιπόν ένα ουίσκι. Είναι ουίσκι. Είναι ο άνθρωπος, ναι, που βλέπουμε. Ναι, πρέπει να είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά αυτός νομίζω πως είναι. Κάτι. Ήταν η φωτογραφία σίγουρα στο... Σίγουρα δεν μου φαίνεται για 50χρονος, δηλαδή... Ναι, φαίνεται πολύ πιο μικρός. Αλλά να σου πω τι συνέβη. Ναι, για πες μου. Πήγε να αγοράσει λοιπόν μια φιάλη ουίσκι και του ζητήθηκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ να επιδείξει την ταυτότητά του για να αποδείξει πως είναι πάνω από 18 χρονών. Η νεανική του όψη, όπως βλέπουμε, είχε ως συνέπεια να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία ενός ταμεία, καθώς και του διευθυντή του υποκαταστήματος, καθώς δεν είχε σκεφτεί να φέρει στο σούπερ μάρκετ κάποιο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ηλικία του. Κατάφερε όμως τελικά να του πείσει για την ηλικία του και αγόρασε τον μπουκάλι ουίσκι. Ο 50χρονος, 18χρονος, τόνισε ότι παρόμοιο περιστατικό του έχει ξανασυμβεί. Όντως το εκλαμβάνει ως κοπλιμέντο, αλλά είναι και λίγο εκνευριστικό κάτι τέτοιο. Έλα, φαίνεται πραγματικά μικρός. Ναι, φαίνεται μικρός, αλλά κάτω από 18 χρονών. Καλά, όχι κάτω από 18. Αφού ούτως ή άλλως το όριο ηλικίας νομίζω για να μπορούν να αγοράσουν αλκοόλ είναι πάνω από τα 21. Ναι, στη Βρετανία νομίζω. Α, είναι στα 18. Πάντως φαίνεται πραγματικά μικρός, αλλά στα 50, ναι, μακάρι να δείχαν όλοι έτσι. Ναι, μακάρι να τον βρούμε αυτόν τον άνθρωπο να μας πει τι το κάνει για να φαίνεται νεότητας τόσο νέος.
Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα. Ένας λοιπόν στο Facebook ταπεινώθηκε για να τον συγχωρέσει η γυναίκα του. Ένας Αμερικανός που απατούσε λοιπόν τη γυναίκα του, αποφάσισε να την ξανακερδίσει με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρώην λοιπόν σύντροφός του τον υποχρέωσε να δημοσιεύσει στο προφίλ του μια αυτοσχέδια επιγραφή που να λέει «Απάτησα τη σύζυγό μου και ήταν άσχημη». Η πρώην λοιπόν σύζυγός του, το βλέπουμε και μαζί. Ναι. Η πρώην λοιπόν σύζυγός του υποσχέθηκε ότι θα τον δεχθεί πίσω εάν η φωτογραφία λάμβανε περισσότερα από 10.000 likes στο Facebook. Κάτι που συνέβη, καθώς η εν λόγω φωτογραφία συγκέντρωσε πάνω από 14.000 likes. Στη συνέχεια όμως, παρά τα τόσα likes και λόγω της δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση, επαναχώρησε από την υπόσχεσή της η ενδιαστάσει σύζυγός του. Ο άντρας όμως φαίνεται να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που δείχνουν οι φίλοι του στο Facebook και δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει αν δεν την ξανακερδίσει. Ελπίζουμε λοιπόν να έχει ένα happy end η υπόθεση. Να την ξανακερδίσει. Έγραφε ότι απέτυχε τη γυναίκα μου. Από κάτω έγραφε και ήταν, άσχημη. Άσχημη ήταν με αυτήν που απάτησε. Και τελικώς δεν το συγχώρεσα. Τελικώς, ναι, δεν τον συγχώρεσε. Του είπε δεν θα κάνεις μόνο αυτό, δεν αρκεί μόνο αυτό για να με κερδίσεις. Πάντως, ενώ ήδη αυτό... όμως τον ξεφτύλεις, θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, στο Facebook. Για τα καλά όμως. Τέλος, μου φαίνεται λίγο περίεργο το να σε απατήσουν και να ζητήσεις να ανεβάσεις κάτι στο Facebook, να το μοιραστείς κάτι τέτοιο με όλο το κόσμο, μου φαίνεται λίγο πραγματικά περίεργο, θα έλεγα. Εντάξει. Αυτή έτσι το ήθελε για να συγχωρεθεί ο σύζυγος. Και πάμε τώρα στη Σκάρλετ, η οποία έφαγε μία τούμπα. Μπορεί να είναι διάσημη, αλλά και οι διάσημοι τρώνε τούμπες. Διάσημη και κούκλα. Και κούκλα, ναι. Έφαγε λοιπόν μία τούμπα και δεκάδες, τέλος πάντων, έφτιαξαν φωτοσοπαρισμένα σουρεαλιστικά στιγμιότυπα. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ τη Σκάρλετ σε δελφίνι πάνω. Η Σκάρλετ είναι αυτή. Ναι, η Σκάρλετ έφαγε μία τούμπα, η οποία, ναι. Πάμε να δούμε τις άλλες φωτογραφίες σιγά σιγά. Τη Σκάρλετ να πετάει. αστεία είναι κι αυτή. Ναι. Είδες τι κάνει το Photoshop τελικά. Ναι, κοίτα. Τη Σκάρλετ να παίζει του Μπερλέκη. Τι είναι αυτό. Ναι. Σαν Σιτιάνα που παίζει του Μπερλέκη. Ναι. Επειδή είναι και κάτω, να είναι ψάρι Σκάρλετ. Η Σκάρλετ έγινε μελαχρινή Κυριακή. Μάλλον για έτσι να τη βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ την προτιμώ ξανθιά. Και εγώ την προτιμώ ξανθιά. Τη Σκάρλετ να παίζει. Αυτό που είναι για την baseball. Εδώ είναι. Εδώ να χορεύει με τον Michael Jackson. πολύ. Είδε τελικώ τι κάνει το Photoshop. Μπορεί, δηλαδή δεν θα είπε που έχει γίνει ρεζίλι από το πέσιμο. Σε κάνει 10 φορέ ρεζίλι. Να είναι και DJ. Και DJ. Ωραία. Αυτό είναι από ποια ταινία είναι αυτό το στιγμιότυπο. Κουασιμόδος. Σαν Κουασιμόδος μοιάζει, είναι λίγο γυρητός ομολογώ η πλάτη του. Πεντάμορφη και το τέρας. Ναι. Πεντάμορφη και το τέρας. Σερφ. Λοιπόν, αφού είδαμε λοιπόν τις φωτογραφίες, ωραίες, ήταν αρκετά αστείες. Και αυτό που σου λέω, δηλαδή σκέψου να πέσεις και να έρθω εγώ μετά να σου βάλω αυτές τις φωτογραφίες στο Photoshop. Δηλαδή, διπλό ρεζίλι. Εντελώς, ναι. Άστα να πάνε. Λοιπόν. Για να δούμε, τι άλλα θέματα έχεις. Πάμε όμως στην υγεία τώρα, αφού μιλήσαμε για αυτά. Πάμε να πούμε πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε. Είναι γενικώς λοιπόν αποδεκτό ότι ο ύπνος και τα ωφέλη του είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ποιος όμως τελικά είναι ο ακριβής χρόνος που πρέπει να κοιμόμαστε. Αμερικανοί επιστήμονες που διεξήγαγαν σχετική έρευνα δίνουν την απάντηση στον λόγο ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, όσοι κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα και περισσότερο από 8 ώρες την ημέρα, ενδέχεται να εμφανίσουν πιο συχνά καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερους από 3.000 ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών, συσχετίζοντας τη διάρκεια του ύπνου με την κατάσταση της υγείας τους. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, ο λιγοστός ύπνος κάτω από 6 ώρες το βράδυ διπλασιάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος του μυοκαρδίου και αυξάνει κατά 67% τον κίνδυνο
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο πολύς ύπνος πάνω από 8 ώρες κάθε βράδυ διπλασιάζει τον κίνδυνο στην θάχης και αυξάνει κατά 19% τον κίνδυνο της στεφανίας νόσου. Όμως έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Αμφιλοχίου, πνευμονολόγος, διευθύντρια της Μονάδας Μελέτης Ύπνου του Σεισμονογλίου Νοσοκομείου Αττικής. Καλημέρα σας. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούμε και εμείς καλύτερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Θέλετε να μας πείτε σχετικά με τον ύπνο, ας πούμε, ποιες είναι οι κυριότερες διαταραχές ύπνου? Η πιο συχνή από τις διαταραχές του ύπνου είναι βεβαίως η αϋπνία, που την βιώνει τουλάχιστον ένας στους τρεις κάποια στιγμή στη ζωή του. Επίσης, πάρα πολύ συχνή είναι το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, που και αυτό είναι αρκετά συχνό. Συσχετίζεται κυρίως με το ροχαλιτό και την υπνηλία στη διάρκεια της μέρας. Την υπνηλία, για πείτε μας λίγο σχετικά με αυτό, για την υπνηλία. Βέβαια, η υπνηλία μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μικρής διάρκειας ύπνου ή κακής ποιότητας ύπνου. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της άπνοιας. Και κάθε φορά που ο ασθενής αναφέρει υπνηλία, θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται εάν έχει κοιμηθεί αρκετές ώρες. Για παράδειγμα, επειδή και προηγουμένως λέγατε για αυτούς που κοιμούνται πολλές ώρες, ένας τυπικός ασθενής με άπνοια μπορεί να κοιμάται ακόμα και 8 και 10 ώρες και να ξυπνάει κουρασμένος. Αυτός ο μη αναζωογονητικός ύπνος, παρότι έχει κοιμηθεί, συνήθως μας παραπέμπει σε καταστάσεις όπως η άπνοια και σε άλλα σύνδρομα, αλλά πιο συχνή είναι η άπνοια. Πόσες ώρες πρέπει περίπου να κοιμόμαστε την ώρα? Δεν σας ακούω καλά. Λέω, ποιες είναι, πόσες ώρες είναι καλό να κοιμόμαστε την ημέρα? Κοιτάξτε, είναι εξατομικευμένο το πόσες ώρες κοιμάται, χρειάζεται να κοιμάται κάποιος. Σε αδρές γραμμές, στους ενήλικες, χρειαζόμαστε 7 με 9 ώρες για να εξασφαλιστεί. Λοιπόν, σχετικά θέλω να μου πείτε με τον αριθμό των ατόμων που πάσχουν από διαταραχές ύπνου και με την οικονομική κρίση. Δηλαδή, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τους ανθρώπους που πάσχουν από διαταραχές ύπνου και τα ποσοστά, ας πούμε, των ατόμων αυτών. Κατά πόσο έχει αυξηθεί? Με ακούτε? Μας ακούτε? Είχαμε μάλλον κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την έχουμε και πάλι μαζί μας την κυρία Αμφιλοχίου. Φαίνεται πως γενικώς ο ύπνος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και όντως βλέπουμε ότι και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές κοιμόμαστε αρκετές ώρες και νιώθουμε ότι δεν έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Δηλαδή θέλουμε να κοιμηθούμε κι άλλο. Κοιμόμαστε 10 με 12 ώρες και το βράδυ θέλουμε πάλι να κοιμηθούμε πιο νωρίς. Ναι, είναι, βέβαια είναι, συμβαίνει όπως είπε και η κυρία Αμφιλοχίου, είναι εξατομικευμένο το πρόγραμμα που έχει ο κάθε άνθρωπος όσον αφορά τον ύπνο. Νομίζω όμως ότι έχουμε πάλι μαζί μας την κυρία Αμφιλοχίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε τώρα? Είχαμε κάποιο πρόβλημα πριν. Ναι, κυρία Τζανική, είμαι πάλι εδώ. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε, έχει αυξηθεί γενικότερα ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από διαταραχές ύπνου λόγω της κρίσης, λόγω της οικονομικής κρίσης? Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο παράτολμο να το πει κανείς, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη μελέτη. Η αίσθηση που έχω εγώ από το εξωτερικό γιατρείο ύπνου στο Σεισμονόγλιο, που λειτουργεί από το 92-93, οπότε θέλω να πω ότι μπορώ να έχω μια εικόνα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η αϋπνία έχει αυξηθεί, ναι. Μάλιστα. Γιατί τόσο η οξία όσο και η χρόνια. Δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα όμως, αλλά έχουμε πολύ περισσότερους από ό,τι είχαμε παλιότερα. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι ασθενείς με αϋπνία απευθύνονται σε μια ευρία γκάμα γιατρών, και σωστό είναι αυτό, ξεκινώντας από τους οικογενειακούς γιατρούς,
τους παθολόγους. Εκεί πρώτα παραπονείται ο ασθενής για υπνία. Για να φτάσει εδώ πρέπει να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σίγουρα μας είπα τα υπνία, η υπνηλία. Δώστε μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει κάποιος ασθενής με διαταραχές ύπνου. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα, φαντάζομαι, εκτός από την αϊπνία, ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, ότι κοιμάται πολλές ώρες. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικές γνώσεις αυτές. Στην αϊπνία το πράγμα είναι πολύ κακό, διότι πέραν του ότι ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και στριφογυρίζει το κρεβάτι του χωρίς να πετυχαίνει να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί καλά, την άλλη μέρα αισθάνεται ασθενής. Είναι χάλια. Δηλαδή, είναι κουρασμένος, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να κάνει αυτό που επιθυμεί. Για παράδειγμα, η οδήγηση σε κάποιον που δεν έχει κοιμηθεί καλά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή η υπνηλία που πολλές φορές αντιμετωπίζει κάποιος που δεν έχει κοιμηθεί καλά μπορεί να προκαλέσει τροχαίο. Απ' την άλλη μεριά τώρα, η άπνοια, που είναι εντελώς ξεχωριστό πράγμα από την αϊπνία, είναι δηλαδή η διακοπή της αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου, αυτό δεν έχει να κάνει με την κρίση βέβαια, παρατηρείται σε ένα ποσοστό 4% στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή είναι πολύ ψηλό. Ευτυχώς οι ασθενείς πια, μάλλον αυτοί που αισθάνουν τα συμπτώματα, είναι ενημερωμένοι και χάρη σε εκπομπές που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και έρχονται πιο εύκολα στα εργαστήρια ύπνου. Είναι πολλοί ηλικιωμένοι οι οποίοι παραπονούνται για τις διαταραχές του ύπνου τους. Σχετικά με αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν η άπνοια είναι νόσος των νέων ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να παρουσιαστεί και σε παιδάκια και μέχρι 80 ετών. Οι ηλικιωμένοι κυρίως αντιμετωπίζουν προβλήματα αϊπνίας. Και βέβαια, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να έχει κανείς και προσδοκίες λογικές. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος 80 χρονών να κοιμηθεί 8 ώρες. Είναι αδύνατο. Πέραν ότι μειώνονται οι ώρες του ύπνου όσο περνάει η ηλικία, γιατί μειώνονται οι ανάγκες, δεν κουράζονται συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά μπορεί να κοιμούνται 5 λεπτά, 10 λεπτά στη διάρκεια της μέρας μπροστά στην τηλεόραση. Οπότε αυτό τους έχει ξεκούραστος την ώρα που επιθυμούν να κοιμηθούν. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι θέλουν να κοιμούνται πολύ νωρίς. Οπότε ξυπνάνε και πολύ νωρίς. Mm-hmm. Ποια είναι η θεραπεία για τέτοιου είδους διαταραχές? Τι θεραπεία? Για κάθε μια είναι ξεχωριστή. Ναι, δηλαδή, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή. Για την άπνοια μου λέτε? Όχι, φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει. Φροντίζουμε με τους κατάλληλους τρόπους να κρατήσουμε ανοιχτούς αεραγωγούς ώστε να μην κλείνει και να μην γίνεται η άπνοια. Σε περίπτωση της αϊπνίας? Στην περίπτωση της αϊπνίας υπάρχουν όλα. Δηλαδή, στην οξία αϊπνία που είναι διάρκεια 3 έως 4 εβδομάδων, εκεί μπορούμε να... Δηλαδή, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου φέρνει πάρα πολύ μεγάλο στρες. Αυτό δικαιολογεί η αϊπνία, αλλά συνήθως μετά από 2-3 εβδομάδες επανέρχεται. Ή μιας και μιλήσαμε για κρίση, τα οικονομικά άγχη τροφοδοτούν διαταραχές του ύπνου. Κυρίως η υποστήριξη είναι και από την οικογένεια και πριν φτάσουμε στα φάρμακα, ότι οικονομικά θέματα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ψύχρεμα. Δεν λύνουμε το πρόβλημα έτσι. Απλώς αλλάζουμε ίσως τη δική μας προσέγγιση στα πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν και φάρμακα, αλλά ας είναι αυτά το τελευταίο αποκούμπι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι ίσως έχει κάποιο από αυτά τα προβλήματα που τώρα παρουσιάσατε, το καλύτερο θα είναι να απευθυνθεί, παραδείγματος χάρη σε εσάς, σε κάποια τέτοια, σε μια διεύθυνση, σε μια μονάδα επιστήμης ύπνου αρχικά? Μα και αυτό υπάρχουμε. Είμαστε στη διάθεση των ανθρώπων που μας χρειάζονται. Οπότε, δηλαδή, όποιος έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα μπορεί να μιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο στο Σουσμανόβιλο νοσοκομείο και να απευθυνθεί στη μονάδα σας. Βεβαίως. Με χαρά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ωραία.
πάρα πολύ ωραίο και το θέμα αυτό γενικώς με τον ύπνο, γιατί πολλοί κόσμος είτε δεν κοιμάται ή κοιμάται πολύ. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Νομίζω ότι όλη η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα, εκτός βέβαια από, όπως είπατε, παράδειγμα στην περίπτωση της άπνοιας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν. Στη διάθεσή σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουμε κάτι πολύ, κάποια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που να μιλάει για τον ύπνο. Να είστε κι εσείς μαζί μας να την αναλύσουμε και να την εξελίξουμε. Βεβαίως, στον κόσμο. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ωραία. Πράγματα, ωραία πράγματα, εντάξει. Αλλά είναι ένα ωραίο πράγμα. Καλά, ναι, αλλά άμα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όχι, ναι, σε αυτή την περίπτωση είναι νομίζω άσχημο για αυτόν που περνάει από κάποια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι οι διαφημίσεις επηρεάζουν την υπιακή ηλικία, τα παιδιά της ηλικίας αυτής. Ναι, και νομίζω ότι είναι και κάτι λογικό, έτσι. Δηλαδή το να επηρεάζονται. Δηλαδή, περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα. Ναι, έχει γίνει και έρευνα πρόσφατη, μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Pediatrics, τα παιδιά νηπιακής ηλικίας επηρεάζονται από τις διαφημίσεις των τσιγάρων. Τέθηκαν λοιπόν σε ιατρική παρακολούθηση 2.423 παιδιά από 6 χώρες, από την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ιγυρία και το Πακιστάν, και διαπιστώθηκε ότι το 68% μπορούσε να αναγνωρίσει τουλάχιστον μια μάρκα τσιγάρων. Το ποσοστό κυμαινόταν από 50% για τη Ρωσία και έφτανε στο 86% στην Κίνα, όπου τουλάχιστον το 28% του πληθυσμού είναι καπνιστές. Τα παιδιά αυτά στο μέλλον τους. Όχι. Το 28% του πληθυσμού στην Κίνα είναι καπνιστές. Και έτσι το 86% αναγνώριζε κάποια μάρκα από τα παιδιά. Για τα παιδιά μιλάμε τώρα. Στις χώρες λοιπόν αυτές, μάλιστα, τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ζουν στο σπίτι όπου υπάρχει ένας καπνιστής, αναγνώρισαν συχνότερα τουλάχιστον ένα σήμα καπνοβιομηχανίας. Υπογραμμίζεται από τους ερευνητές ότι χρειάζεται η λήψη αυστηρότερων μέτρων για την μείωση της επιρροής των καπνοβιομηχανιών στα παιδιά. Υπενθυμίζουν μάλιστα μια μελέτη που είχε διεξαχθεί στη ΣΥΠΑ πριν από 22 χρόνια, και είχε δείξει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια 6 ετών αναγνωρίζουν στον ίδιο βαθμό το σήμα του καλωδιακού καναλιού της Disney και το σήμα των τσιγάρων Camel. Μετά την έρευνα αυτή, υιοθετήθηκαν και οι αυστηρές ρυθμίσεις για τη διαφήμιση του καπνού στη ΣΥΠΑ με στόχο την προστασία των παιδιών. Το 2003, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια επιδημία του καπνίσματος υιοθέτησε μια σύμβαση με αυστηρότερο έλεγχο, κυρίως στη διαφήμιση και την προώθηση και τη χορηγία των καπνοβιομηχανιών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι απέναντι στους αυστηρούς αυτούς κανονισμούς που υιοθέτησαν οι ανεπτυγμένες χώρες για τη διαφήμιση των τσιγάρων, οι καπνοβιομηχανίες ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των προϊόντων τους στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, η πλειοψηφία των οποίων έχει χαλαρή νομοθεσία στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Είναι σημαντικό και το πιο σημαντικό θα ήταν να υπάρχει μια έρευνα που βέβαια θα φαντάζομαι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει, που να παρουσιάζει τα παιδιά αυτά που αναγνωρίζαν, όπως είπες, τις μάρκες ή το πακέτο. Αργότερα έχουν μεγαλύτερη έφεση, ας το πούμε, ώστε να καπνίσουν και αυτά τα παιδιά. Λογικά, εφόσον παίρνουν μια επιρροή από κάπου, λογικό είναι και αργότερα να είναι πιο συχνό φαινόμενο να καπνίσουν, να αρχίσουν να γίνουν καπνιστές. Γενικώς, το θέμα της διαφημίσης είναι ότι γενικώς πολλές διαφημίσεις και από παλιά, εδώ είπες και αυτή την έρευνα που έχει γίνει, σας είπα με τα Camel, πολύ ωραία έρευνα. Αυτή είναι παλιά έρευνα. Δεν την ήξερα αυτή. Γενικώς μέσα στις διαφημίσεις περνάνε μηνύματα, τα οποία πολλές φορές περνάνε στο υποσυνείδητό μας, ναι. Και όχι τόσο στο υποσυνείδητό. Περνάνε μπροστά από το υποσυνείδητο, αλλά το υποσυνείδητο δεν το καταλαβαίνει. Μας που βλέπαμε ένα βίντεο με αυτό και περνάνε κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Ήρθε όμως η ώρα για τη συμβουλή της ημέρας. Ναι, πάμε τώρα λοιπόν στη συμβουλή της ημέρας. Είναι καλό λοιπόν να φερόμαστε σαν σήμερα να είναι μια φανταστική ημέρα. Κάντε το και θα είναι. Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι αν νομίζουμε ότι ενεργούμε λόγω του τρόπου που αισθανόμαστε, στην πραγματικότητα συχνά αισθανόμαστε κάπως λόγω του τρόπου που ενεργούμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή άμα νιώθουμε ότι σήμερα θα είναι μια φανταστική ημέρα, αυτό θα συμβεί.
Μάλιστα το δείχνουν έρευνες αυτό. Έτσι. Και αφού μου έδωσε την πάσα, ήταν κατάλληλη πάσα αυτή, να διαβάσουμε κάτι για να κλείσουμε μετά, γιατί ήρθε η ώρα, ήρθε βασικά η ώρα σίγουρα. Να τελειώσει η εκπομπή μας, λέει ότι εάν σκέφτεσαι ότι σε χτυπούν, σε χτυπούν. Εάν σκέφτεσαι ότι δεν τολμάς, δεν τολμάς. Εάν θέλεις να κερδίσεις, αλλά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα κερδίσεις. Εάν σκέφτεσαι ότι θα χάσεις, είσαι χαμένος. Γιατί έξω στον κόσμο βρίσκουμε ότι η επιτυχία ξεκινά από τη θέληση κάποιου. Πρώτα απ' όλα. Έτσι όλα βρίσκονται στην νοητική κατάσταση. Εάν πιστεύεις ότι θα σε ξεπεράσουν, σίγουρα θα σε ξεπεράσουν. Πρέπει να σκεφτείς ψηλά για να αναδειχτείς. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου πίστη στον εαυτό σου. Αυτό πριν μπορέσεις να κερδίσεις ένα βραβείο. Γιατί αν δεν δώσεις τη δύναμη στον εαυτό σου, ο εαυτό σου δεν θα το καταφέρει. Μετά από τις φιλοσοφικές αυτές τις συζητήσεις μας για την πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε το εγώ μας και την πίστη στον εαυτό μας, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχόλησαν και θα συνεχίσουν, όπως φαίνεται, να απασχολούν αρκετά τις επόμενες μέρες την ελληνική επικαιρότητα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη μαζί με την Άννα Μορφούλη, ένας τρελός κόσμος. Και πράγματι ο κόσμος είναι πολύ τρελός. Και θα έρθουμε πάλι αύριο πιστές στο ραντεβού μας στις 9 η ώρα, να δούμε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τον τρελό αυτό κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα και θα τα πούμε και πάλι αύριο.